Με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Θα συνεχίσουμε, θα τον δούμε ευθύς αμέσως, θα τον καλημερίσουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηδάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα μέτρα του κορονοϊού και το επικείμενο, αν υπάρχει, αν είμαστε μπροστά σε ένα επικείμενο lockdown σε δύο εβδομάδες από τώρα, κύριε Υπουργέ. Η κυβέρνηση προσπαθεί να το αποφύγει. Το έχει εξηγήσει ο Πρωθυπουργός. Είναι μια πολιτική εναρμονισμένη με αυτά που κάνουν όλες οι άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Βεβαίως, παρακολουθούμε τις εξελίξεις κάθε μέρα. Υπάρχει η Επιτροπή των Ειδικών, στους οποίους στηρίζεται η κυβέρνηση για τις όποιες αποφάσεις της. Και εκείνο το οποίο συνεχώς καλούμε όλους τους πολίτες είναι να ακολουθούν τις οδηγίες των επιστημόνων, διότι κάνουν καλό όχι μόνο φυσικά στην οικονομία, διότι ένα καινούργιο lockdown αναπόφευκτα θα ζημιώσει την οικονομία, αλλά κάνουν καλό στη δημόσια υγεία, στους ίδιους, στην οικογένειά τους. Κύριε Υπουργέ, θα θεωρηθεί αποτυχία το να οδηγηθούμε σε ένα lockdown όπως σας κατηγορεί η αντιπολίτευση? Τώρα, όλα αυτά νομίζω είναι άτοπα. Η Ελλάδα έχει σαφώς καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Το καταδεικνύουν στοιχεία όχι μόνο της περιόδου της Άνοιξης, αλλά και αυτής της περιόδου σε σχέση με χώρες που έχουν, ας πούμε, ένα όμοιο μέγεθος με την Ελλάδα, όπως είναι η Πορτογαλία, το Βέλγιο ή ακόμα και η Ολλανδία. Εκεί φαίνεται ότι πάμε πολύ πολύ καλύτερα. Η προσπάθεια είναι να παραμείνουμε εκεί. Νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ θα κέρδιζε εάν συμμετείχε στην προσπάθεια τη συνολική θετικά, επικοδομητικά, με παρατηρήσεις προφανώς, αλλά χωρίς μικροψυχία η οποία δεν ωφελεί κανέναν. Δηλαδή η κυβέρνηση κάνει, θεωρείται ότι είναι δυνατόν ή τα έχει κάνει όλα σωστά μέχρι τώρα στο θέμα του κορονοϊού? Ή έχουν γίνει και λάθη, έχουν γίνει και παραβλέψεις, έχουν γίνει και αστοχίες και επικοινωνιακές που μπερδεύουν λίγο τον κόσμο, ο οποίος, κύριε Υπουργέ, είναι κουρασμένος. Αν λάβετε υπόψη σας ότι η Ελλάδα αφενός είχε μια σειρά από διαρθρωτικές αδυναμίες στη διοικητική μηχανή επί δεκαετίες. Αν λάβετε υπόψη σας τις πάγιες αδυναμίες του ΕΣΥ. Αν λάβετε υπόψη σας ότι ήμασταν 10 χρόνια σε μνημόνια, με ό,τι σημαίνει αυτό, ναι. Αυτό το οποίο επετεύχθη νομίζω ξεπερνούσε τις προσδοκίες και των πιο αισιόδοξων. Και δεν ήταν επιτυχία μόνο της κυβέρνησης. Και πάμε να το χάσουμε τώρα. Ήταν επιτυχία των γιατρών, ήταν επιτυχία των νοσηλευτών, ήταν επιτυχία όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι ήταν επιτυχία και της αντιπολίτευσης που στην πρώτη φάση τουλάχιστον δεν σήκωσε τόσο ψηλά τους τόνους, τουλάχιστον ας πούμε ο κύριος Ξανθός, έτσι, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τώρα, εάν αποφασίζουν για τον οποιοδήποτε λόγο να πούν τα δικά τους, ας τα πούν, νομίζω δεν θα ακούγονται. Δεν θα ακούγονται γιατί ο κόσμος έχει άλλες προτεραιότητες και σε σχέση με τον κορονοϊό φυσικά και όχι να ακούει μια μικροκομματική αντιπαράθεση. Μάλιστα. Πάμε στα ελληνοτουρκικά, κύριε Υπουργέ. Πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι ενδέχεται να είμαστε κοντά και σε μια επικοινωνία Μητσοτάκη-Ερντογάν. Θεωρείτε ότι είμαστε κοντά σε κάτι τέτοιο ή υπάρχει μεγάλη απόσταση να διανύσουμε? Αυτό μπορεί να μας το πούν με σιγουριά ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Ερντογάν και οι δύο μαζί. Ούτε καν ο καθένας μόνος. Καλά, εσείς κάτι ξέρετε τόσο... τώρα. Μην μιλάτε με τον Ερντογάν, αλλά με τον Μητσοτάκη μιλάτε, υποθέτουμε. Εν πάση περιπτώσει, βλέπετε ότι με πρωτοβουλίες από πολλές πλευρές μεσολαβητικές έχει υπάρξει μια πρόοδος, όποια πρόοδος υπάρχει. Ανακοινώθηκε ότι θα ξεκινήσουν οι λεγόμενες διερευνητικές συνομιλίες. Έχουν προηγηθεί 60 γύρι τέτοιων διερευνητικών συνομιλιών από τις αρχές του 2000 μέχρι το 2016. Και από εκεί και πέρα το πώς θα πάει το πράγμα μας το δείχνει κάθε μέρα και κάθε ώρα που περνάει, διότι υπήρχε πολύ δηλητήριο μαζεμένο, υπάρχει ακόμα, υπάρχει πολύ ένταση όχι μόνο σε σχέση με την Ελλάδα αλλά και σε σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία. Το παρακολουθούμε κάθε μέρα. Έχουμε από την αρχή ξεκαθαρίσει ότι η προσέγγιση μας είναι προσέγγιση
για την ειρήνη, θέλουμε την ειρήνη, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν προκλήσεις και από την άλλη πλευρά. Εάν η Τουρκία το καταλάβει, τόσο το καλύτερο και για εκείνους και για εμάς φυσικά. Αλλά σίγουρα και για εκείνους. Μάλιστα. Πάμε σε ορισμένα θέματα του Υπουργείου σας, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Διάβασα τις προτεραιότητες του Υπουργείου, τις οποίες ανακοινώσατε. Πρώτη προτεραιότητα είναι οι ανακαινήσεις, κύριε Χατζηδάκη. Και αυτό το εννοείτε μόνο με το εξοικονομώ κατοίκων, ή θα δοθούν και άλλα κίνητρα για κάποιο άλλο πλαίσιο? Στο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης που εγκρίθηκε πρόσφατα από τους ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, το λεγόμενο κύμα ανακαινήσεων έχει καθοριστικό ρόλο. Είναι μια από τις βασικές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είναι μια πράσινη πολιτική. Είναι πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας, διότι δεν είναι μόνο τα εργοστάσια ή τα αυτοκίνητα τα οποία εκπέμπουν ρήπους, είναι και τα σπίτια. Σωστό. Είναι και οι... ναι. Λοιπόν, και μάλιστα μεγαλύτερα ποσοστά από ό,τι φαντάζεται κανένας. Επομένως, υπάρχει μια πολιτική ευρωπαϊκή, η οποία στηρίζεται, αλλά τώρα ακόμη περισσότερο θα στηριχθεί, σε μια γενναία χρηματοδότηση. Εμείς, εκεί που είχαμε εξοικονομώ, το οποίο ήταν, ξέρω εγώ, όποτε έβγαινε, δεν έβγαινε κάθε χρόνο, 300-400 εκατομμύρια, τώρα πάμε σε 850 εκατομμύρια, ναι, το καινούργιο εξοικονομώ αυτονομό. Προσθέτουμε δράσεις ενεργειακής αυτονομίας, που είναι υποχρεωτικές. Και θα ακολουθήσει δεν και άλλο. Μόνο, δηλαδή, τα κουφώματα θα ακολουθούν κάθε χρόνο. Θα υπάρχει κάθε χρόνο εξοικονομώ κατοίκων, δηλαδή. Θα υπάρχει κάθε χρόνο και θα είναι συνολικά, αν τα προσθέσετε τα ποσά, θα είναι ένα πρόγραμμα μαμούθ. Δηλαδή ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των 19,5 δισεκατομμυρίων που έχουμε για το Ταμείο Ανάκαμψης θα πάνε για αυτά το κύμα ανακαινήσεων, το οποίο, ξαναλέω, δεν θα είναι μόνο οι κλασικές δράσεις του εξοικονομώ, θα είναι και δράσεις ενεργειακής αυτονομίας, έξυπνες πρίζες, φωτοβολταϊκά στις στέγες, δράσεις, δηλαδή, όταν λέτε ένα πολύ μεγάλο πακέτο, όταν λέτε ένα πολύ μεγάλο πακέτο, τι εννοείται από τα 19,5 δηλαδή δισεκατομμύρια, πόσο θα πάνε σε αυτό? Γιατί εδώ θέλουμε και αναπτυξιακό. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε για την πράσινη ανάπτυξη, αλλά αυτό θα είναι? Μα το 37% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του Ταμείου Δίκαιας Μετάβασης πάνε σε πράσινες δράσεις. Σωστό. Το 37%. Αλλά θα το εξαντλήσουμε εκεί, στα σπίτια? Να το καταλάβουμε. Ναι. Όχι. Αλλά θα δοθεί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση, υπάρχει ανάγκη προσαρμογής της Ελλάδας και ο σκοπός μας είναι, εκεί που καλύφθηκαν 60.000 περιπτώσεις σε μια δεκαετία, από το 2010 ήσαμε το 2019, τώρα να καλύπτονται 60.000 το χρόνο. Το χρόνο. Ναι. Από εκεί και πέρα έχουμε και άλλες δράσεις. Θα χρηματοδοτήσουμε το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων, το οποίο είναι πολύ φιλόδοξη δράση επίσης και χρήσιμη. Θα χρηματοδοτήσουμε δράσεις για την προστασία των περιοχών Natura. Το λέω σε όλους αυτούς τους κακόπιστους οι οποίοι ασκούσαν και ασκούν κριτική, νομίζοντας ότι εμείς έχουμε προηγούμενα με τη φύση. Ότι δεν έχουμε παιδιά, ότι δεν έχουμε καρδιά, ότι δεν έχουμε ευαισθησίες. Θα είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που θα δώσει τέτοιου είδους χρηματοδότηση. Μάλιστα. Φυσικά θα υπάρχει το πρόγραμμα για την απολιγνητοποίηση, άλλο ένα πράσινο πρόγραμμα με 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά έχουν παρουσιαστεί. Κύριε Υπουργέ, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να είστε καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Γεια σας.